Επιστροφή στα βάσανα και μάλιστα σε ένα επίπεδο παραπάνω εν συγκρίση με πέρυσι για τον Κίδωνα Χανίων. Τη Δευτέρα λοιπόν το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του Κίδωνα στο κλειστό γυμναστήριο Γλαδισσού στα Χανιά. Ο προπονητής Κώστας Δράκας ζήτησε δουλειά από τους παίκτες του και προσήλωση στον στόχο που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην κατηγορία. Ο πρώτος στόχος είναι να μείνει ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα όσον αφορά το ότι έχουν τα Χανιά μια ομάδα σε εθνικές κατηγορίες, αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύω ότι μας δίνει την ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να μας γράψει ιστορία ας πούμε στην πόλη. Φέτος θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα σε χρόνο και σε αγωνιστικές να σώσουμε την κατηγορία και μετά ό,τι καλύτερο έρθει. Αλλά βασικός στόχος είναι η σωτηρία. Πιστεύω ότι η κρίση χτυπάει περισσότερο τις επαρχίες, γιατί οι επαρχίες έχουν τα ταξίδια που είναι ένα βασικό κομμάτι στο οικονομικό προϋπολογισμό και θα βοηθηθούν οι ομάδες του κέντρου. Δηλαδή εμείς φέτος έχουμε 8 Αθήνες, οπότε σε εμάς είναι δυσβάχτιστο αυτό το οικονομικό σκέλος. Αλλά θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι όλες οι ομάδες επαρχίες που ανεβήκαν φέτος πιστεύω ότι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή και η Θήβα και η Λαμία, Νάξο, Κό που έχουν ανέβει, πιστεύω ότι θα κάνουν πρωταθλητισμό. Μεγάλο στοίχημα για φέτος θα είναι κατά πόσον ο κόσμος θα βοηθήσει την ομάδα στη δύσκολη προσπάθειά της στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δείξαμε πέρσι από τις σειρές των τελικών, από τα play-offs, όχι μόνο στους τελικούς, ότι είμαστε έτοιμοι και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτού της ομάδας. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας πλαισιώσει και φέτος ενώπιση των δύσκολων παιχνιδιών που θα έχουμε σίγουρα την ανάγκη του φίλαθλου κόσμου, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μπασκετικό φίλαθλο κοινό στα Χανιά και στόχος μας είναι φυσικά να το φέρουμε στο γήπεδο. Ο τεχνικός του Κίδωνα Χανίων έκανε το σχόλιο του και για την έτερη ομάδα της Κρήτης, τον Ηρόδοτο που επίσης θα αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το οικονομικό βάρος τους λύγησε. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Πιστεύω όμως ότι η πόλη του Ηρακλείου είναι σε σχέση με τα Χανιά καλύτερα σε πολλά σημεία. Έχει πολλές ομάδες που μπορεί να πάρει δανεικούς, έχει φοιτητές που μπορεί να βρει. Δουλεύουν τα τμήματα υποδομής εδώ και πολλά χρόνια καλύτερα από ότι στην πόλη μας και πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να κάνει μια ομάδα ο Ηρόδοτος παρά εμείς. Στο μεταξύ, πολύ κοντά σε ένα δυνατό όνομα που θα ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της ομάδος βρίσκεται ο Κίδωνας Χανίων που φέτος θα παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Πληροφορίες της νέας τηλεόρασης αναφέρουν πως ο παίκτης αυτός αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3 και έχει σπουδαία εμπειρία από την Α2 κυρίως αλλά και τη Β' Εθνική κατηγορία. Είναι μάλιστα σε πολύ καλή ηλικία και θα βοηθήσει πολύ ανάμεσα στα άλλα στο σκοράρισμα. Ίσως και μέχρι την Τετάρτη ο παίκτης αυτός να ανακοινωθεί. Πέραν του παίκτη που προαναφέραμε, ο Κίδωνας θα επιδιώξει να ενισχυθεί με έναν ακόμα παίκτη, κατά πάσα πιθανότητα περιφερειακό. Αν ήταν να πάρουμε παίκτες σαν τους δικούς μας, μπορούσαμε να πάρουμε 4-5. Έτσι, επειδή όμως πρέπει να πάρουμε καλύτερους από τους δικούς μας για να μας βοηθήσουν, πρέπει να πάρουμε 2. Πιστεύω 2. Θεωρείς ότι θα είναι λίγο πρόβλημα ότι κάποιοι παίκτες από το ρόστερ δεν έχουν παίξει ποτέ σε εθνική κατηγορία? Από κάποιους ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόβλημα. Σίγουρα η έλλειψη εικόνων αποτελεί ένα τροχοπέδι, αλλά από την άλλη παιδιά νέα με όρεξη σίγουρα θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου.